Η 11,5 τόνη πυρομαχικών που μετέφερε το αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβει έξω από την Καβάλα, και ο κίνδυνος έκθεσης σε τυχόν επικίνδυνα στοιχεία σήμαναν συναγερμό σε κατοίκους και ειδικούς. Και μπορεί οι πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν βρέθηκε ραδιενεργό υλικό στην περιοχή, ωστόσο η ανησυχία παραμένει έπειτα από τις απανωτές εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες βράδυ και τη συσσόρευση τόσου μεγάλου όγκου οπλικού υλικού. Το σωστό είναι να μην εκτεθεί ο πληθυσμός σήμερα άμεσα στα συγκεκριμένα βαριά αέρια. Στον αέρα προφανέστατα υπήρξε καύση ουσιών. Θεωρώ ότι η συγκέντρωση δεν θα είναι σε αρκετά μεγάλη ποσότητα ώστε να μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά το τοξικολογικό προφίλ της περιοχής. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει μεγάλη περιβαλλοντική και ατμοσφαιρική επιβάρυνση, επισημένοντας ωστόσο ότι ειδικά για τις πρώτες μέρες θα πρέπει οι κάτοικοι να παραμένουν σε απόσταση έως ότου ολοκληρωθούν οι μετρήσεις. Έχουμε βάλει και 12 τόνους, ας πούμε, από υποτιθέμενα τέτοια βλήματα. Προφανώς η ποσότητα ήταν μεγάλη, εξεράγησαν αυτά τα βλήματα και προφανώς άφησαν αυτή την ουσία εκεί πέρα γύρω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, κάτι ιδιαίτερο, αλλά το βέβαιο είναι ότι καλά θα κάνουν όσοι είναι στην περιοχή να ακούνε αυτό που λένε οι αρχές και οι ειδικές ομάδες οι οποίες έχουν προσεγγίσει εκεί. Από τα πρώτα λεπτά της συντριβής του Αντόνοφ, έντονη ήταν η ανησυχία των κατοίκων στους οικισμούς του Παλαιοχωρίου και των Αντιφιλίππων για την τοξικότητα των υλικών που μετέφερε το αεροσκάφος. Η αλήθεια είναι ότι ανησυχήσαμε, γιατί δεν ξέραμε από αυτά που ακούγαμε το τι μπορούσε να μεταφέρει. Στην έκτακτη σύσκεψη που συνεκλήθη στο Δημαρχείο Ελευθερούπολης, αποφασίστηκε να ζητηθεί από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα και air condition. Τώρα θα τους έρθει μήνυμα από το 112 για να μπορέσουν να κλείσουν τα παράθυρα. Γιατί είναι γύρω στα 300 με 500 μέτρα. 500 μέτρα είναι περίπου η απόσταση των οικισμών από το αεροπλάνο. Ήταν αποπνητική, αφού είχε καπνούς, είχε αυτά. Και μετά όταν πήγα εγώ στο σπίτι και εκεί ερχόταν μέσα η μυρωδιά το καμένο.